Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο οικονομικός προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του 2023 του Δήμου Λαρισαίων κατά τη χθεσινή πολύωρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει τεχνικά έργα ύψους 74 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης τόνισε ότι αφορά σε έργα με βάθος 15 ετίας, τα οποία ξεκίνησαν από το 2014 και μετά. Το σύνολο του προϋπολογισμού ξεπερνά τα 186 εκατομμύρια ευρώ. Τα έξοδά μας χωρίζονται σε δύο σημαντικές κατηγορίες: στα λειτουργικά μας έξοδα αλλά και σε επενδύσεις. Όταν αναφέρουμε λειτουργικά έξοδα, το σημαντικότερο κόστος, το σημαντικότερο μέρος είναι οι μισθοδοσίες, οι αμοιβές και έξοδο του προσωπικού, οι αμοιβές τρίτων, αλλά και άλλα έξοδα όπως είναι και τα τοκοχρολήσια, αλλά και τα λειτουργικά μας έξοδα που αφορούν την ενέργεια. Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό. Είναι μια χρονιά, έχει ξεκινήσει το 2022 να έχουμε πολύ μεγάλα νούμερα που δεν συνηθιζόταν στο παρελθόν από την ενεργειακή κρίση, μεγάλο κόστος ενέργειας. Διπλάσιο θα έλεγα, το ίδιο αναμένεται και στο 2023. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Σούλτης αναφέρθηκε στα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επί θητείας του Δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για προεκλογικά έργα, αλλά για ολοκληρωμένα. Τα έργα λοιπόν στο ΣΒΑΚ. Να αναφέρω ενδεικτικά αυτά που τέλειωσαν. Οδός Επίρου, οδός Μανδυλανά, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν λέω προϋπολογισμούς. Εντάξει, υπάρχουν μέσα γραμμένα. Βενιζέλου, Ασκληπίου, Ελεοδόρου Ρούζβελτ, Κολοκοτρώνη Λάμπρου Κατσόνη, Ιουστινιανού. Αυτά τα έργα τελείωσαν στη θητεία. Γιατί ακούω για προεκλογικά έργα. Τουλάχιστον σε εμάς δεν μπορεί να μιλήσει κανένας για προεκλογικά έργα. Αυτά τελείωσαν στη θητεία τα περισσότερα. Μέσα στα χρόνια αυτά τα τέσσερα. Ανακατασκευή όλων των οδών της συνεργείας Αγίου Κωνσταντίνου. Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Έξυπνο σύστημα των πεζοδρόμων, οι μπάρες. Ανανέωση των στεγάστων των αστικών. Τέλος, ο κ. Σούλτης ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο σχεδιασμός βασίστηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος στο ΣΒΑΚ, ο δεύτερος στα εμβληματικά έργα και ο τρίτος στις συντηρήσεις.